Οι 5 καταπληκτικές επεμβάσεις που έκανε ο Ανδρέας Γιαννιώτης στο παιχνίδι του ΠΑΣ με τον Ατρόμητο στο δεύτερο ημίχρονο, σταματώντας τις προσπάθειες των παικτών του Μέταξα, έδωσαν τον βαθμό στην ομάδα του, στέρισαν όμως από την άλλη 2 βαθμούς από τους Γιαννιώτες. Με τους βαθμούς αυτούς και σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα, ο ΠΑΣ θα είχε αποκτήσει πλεονέκτημα για την είσοδο του στην εξάδα του βαθμολογικού πίνακα, εκεί που έχει εδραιωθεί πάντως από την 11η αγωνιστική. Το 1-1 δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο αποτέλεσμα, με τους Γιαννιώτες ειδικά στο δεύτερο μέρος να σφυροκοπούν την άμυνα των φιλοξενούμενων που είχαν ως φύλακα Άγγελο στην εστία τους τον τερματοφύλακα Γιαννιώτη. Στο παιχνίδι αυτό πάντως φάνηκε η ανάγκη που έχει η ομάδα του ΠΑΣ να ενισχυθεί με τα γραφικά, παρότι η αποστολή ήταν περισσότερο γεμάτη αριθμητικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Κάποιες απουσίες παικτών όμως, όπως του Ντομίνγκεθ ή του Πίρσμαν, δεν καλύπτονται εύκολα παρά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Καρντάφσκι και την προσπάθεια του Καραχάλιου μαζί με τον Στάνκο στη μεσαία γραμμή. Εδώ ο Βραζιλιάνος θέλει να αλλάξει ανάπτυξη, να πάει από τα δεξιά από τις κόντρες. Ο Ατρόμητος τώρα με τον Κουλούρη και γκολ! 0-1 πριν τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα στο Σημάδες. Ο αρχηγός του Ατρόμητου εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι βρέθηκε μόνο στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, πάει στο τετατέτ, πλασάρει τον Σούλη, προλαβαίνοντας την έξοδο του τερματοφύλακα. Η σέντρα έδιωξε ο Γκαλβάο με το γόνατο, μαζεύει την μπάλα ο Καραχάλιος για να κρατήσει την ομάδα του ΠΑΣ ψηλά. Από τα δεξιά μεσάλιακα η σέντρα, 1-1! Απίστευτο ξεκίνημα στο παιχνίδι με 2 γκολ πριν τη συμπλήρωση τριλέπτου. Και μάλιστα από τους 2 σκόρερ των ομάδων. Πρώτα σκόραρε ο Κουλούρης, ισοφαρίζει ο ΠΑΣ Γιάννα με τον Περέα. 6ο γκολ τώρα και για αυτόν. Γρηγόροβιτς από εκεί με το δεξί, η μπάλα χτυπάει στο τείχος, πηγαίνει στο πλάι και χάνει μεγάλη ευκαιρία ο προθυμένος Στρούγκης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από τις κόντρες ο Μπρένερ βρίσκει κοντρόλ και κάνει το σούτ ο Γιαννιώτης, εξαιρετική επέμβαση σε κόρνερ. Πόσο ωραία ελήχθηκε ο νεαρός Αργεντινός ο Μπρένερ, άμεσα σε 3 διατήρησε τον έλεγχο και το κοντρόλ της μπάλας, δυνατό δεξί σε ετοιμότητα ο Γιαννιώτης, εξαιρετική επέμβαση, στέλνει σε κόρνερ. Φεύγει γρήγορα τώρα μπροστά ο ΠΑΣ με το Σάλιακα να δοκιμάζει από εκεί το δεξί και πάλι ο Γιαννιώτης. Η έμπνευση του Σάλιακα, η αντίδραση του Γιαννιώτη, η απάντηση του τερματοφύλακα τον τρόπο του σε αυτό το γεμάτο δύναμη δεξί του Σάλιακα. Κόρνερ που εκτελέστηκε. Καρντάφσκι δεν βρήκε κοντρόλ και στη συνέχεια το φάουλ από τον Στάνκο στον Μπετινέλη. Και εδώ έτσι μονομαχίες με τα μαρκαρίσματα, το Κάργας βρέθηκε κάτω στο κόρνερ του ΠΑΣ. Καστεγιάνο από τις κόντρες. Ο Κουλούρης έκανε το σούτ δεξί σε ετοιμότητα ο Σούλης. Σάλιακας με το δεξί, πέρασε η μπάλα πάλι Γιαννιώτης. Τρίτη δική του επέμβαση στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει ψηλά ο Ατρόμητος, ο Λόλης θέλει να εκμεταλλευτεί, να αξιοποιήσει αυτό το λάθος. Πάλι ο Γιαννιώτης. Παίζει μόνος του τον ΠΑΣ Γιάννενα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος έχασε πολύ γρήγορα την κατοχή, το πλάγιο και το σούτ από τον Καραχάλιο Γιαννιώτης. Τι κάνει στο δεύτερο ημίχρονο τερματοφύλακας του Ατρόμητου. And we have to remember we're playing against a very good team in Γιάννενα. They're having a super season. They're playing with a lot of confidence, so it was always going to be difficult for us. But I thought the players, they tried to do what we worked on, so I have to compliment them for that. Νομίζω ότι εφάρμοσαν οι παίκτες μου αυτά τα οποία εγώ τους είχα πει όλη τη βδομάδα και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πλάνο στο παιχνίδι το υλοποίησαν μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ σημαντικό. Άλλωστε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι παίζουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα εδώ στα Γιάννενα που κάνει μια σούπερ σεζόν και ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο. Είχαμε και οι δύο από δύο ευκαιρίες. Και οι δύο βάλαμε την πρώτη ευκαιρία μέσα. Έτσι μπήκαμε με 1-1 στα αποδυτήρια. Και στο δεύτερο είχαμε τα 3 καλά σουτ που εντάξει μπορούν να μπουν αλλά τα κράτησε καλά, είναι πιο δύσκολα, αλλά νομίζω αυτή η ευκαιρία του Λόλη πρέπει να μπει για να καθαρίσει το παιχνίδι. Coach, έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ο Ατρόμητος είχε πολύ καιρό να παίξει, δεν είχατε πρόσφατη εικόνα, άλλαξε προπονητή, υπήρχαν πολλοί παίκτες που σταμάτησαν να προπονούνται στον Ατρόμητο, επέστρεψαν, τι ρόλο έπαιξαν όλα αυτά για σας? Το τελευταίο και σε εμάς το ίδιο έγινε. Παίξαμε σήμερα χωρίς Λόντιγκιν, χωρίς Ντομίνγκες, χωρίς Πίρσμαν. Γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδος.
Και είναι αλήθεια, με αρέσει ιδιαίτερα να ετοιμάζω την δικιά μας ομάδα πάνω στον αντίπαλο, να βλέπω πού μπορούμε να τους χτυπήσουμε. Αυτή τη φορά δεν γινόταν. Δηλαδή είναι το πρώτο παιχνίδι που δεν έκανα βίντεο ανάλυση του αντιπάλου, γιατί είπα ότι και να σας δείξω τώρα μπορεί να είναι ψέμα. Γι' αυτό δεν το κάναμε αυτό. Αλλά και πάλι το ξαναλέω, είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία αυτή να τουλάχιστον αυτό το γκολ πρέπει να μπει και μετά νομίζω θα το κερδίζαμε. Αλλά με βλέπετε ευχαριστημένο με το πόντο. Η ομάδα χρειάζεται άμεσα ενίσχυση τουλάχιστον σε δύο θέσεις. Αυτή του αριστερού αμυντικού, ακόμη και στην περίπτωση που δεν γίνει η μεταγραφή του Πίρσμαν στον Άρη, αλλά και ενός επιθετικού που θα δώσει βοήθεια στον Περέα. Ο 30χρονος Γερμανός αριστεροπόδαρος αμυντικός Σεμπάστιαν Χέρτνερ φέρεται να είναι ο εκλεκτός του Ηρακλή Μεταξά για το αριστερό άκρο της άμυνας του ΠΑΣ, ώστε να καλυφθεί το κενό του Πίρσμαν, αν τελικά προχωρήσει η μεταγραφή του στον Άρη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Χέρτνερ, που το τελευταίο εξάμηνο αγωνίστηκε στην ομάδα της Τούργκουτσου Μονάχου στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, τα έχει βρει με την ομάδα του ΠΑΣ και αναμένεται να έρθει άμεσα στην Ελλάδα. Ο Χέρτνερ έχει κάνει αξιοπρόσεκτη καριέρα παίζοντας επί σειρά ετών στην Bundesliga με τη Μόναχο 1860 και την Darmstadt, ενώ έχει αγωνιστεί και στις μικρές εθνικές ομάδες της Γερμανίας. Κινήσεις γίνονται στο μεταξύ και για την απόκτηση ενός επιθετικού με το όνομα του Αλί Μπαμπά, που ανήκει στον Αστέρα Τρίπολης, να έχει ακουστεί έντονα τις τελευταίες ημέρες. Ο 21χρονος Νιγηριανός επιθετικός δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχή στη φετινή χρονιά, έχοντας αγωνιστεί μόλις σε 5 παιχνίδια, και ο Αστέρας επιθυμεί να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι θέλει να τον δώσει σε μια ανταγωνίστρια ομάδα για τα play-off, ούτε όμως και ότι ο ΠΑΣ θέλει να πάρει δανεικό έναν παίκτη που ανήκει σε ανταγωνίστρια. Η προσοχή του Ηρακλή Μεταξά είναι στραμμένη στην αγορά της Γερμανίας και των κάτω χωρών, τις οποίες γνωρίζει πολύ καλά, και είναι πιο πιθανό ο επιθετικός που θα αποκτήσει ο ΠΑΣ να προέρχεται από αυτές τις χώρες.